κοντινά μεταξύ του στη βαθμολογία και με το διαιτητικό τρίο για την ακρίβεια που αποτελείται από τον κύριο Μπριάκο και τους κύριους Δάλα και Τσορτάν. Εντυπωσιακή παρουσία εδώ στο γήπεδο της Λεωφόρου. Γιώργος, ακούμε. Πρώτο ρεπορτάζ λίγο πριν ξεκινήσει το παιχνίδι. Μάλιστα. Γιώργος, ακούμε. Να πούμε λοιπόν ότι ο ΠΑΟΚ τελικά θα αγωνιστεί χωρίς προβλήματα. Βέβαια υπάρχουν τα γνωστά προβλήματα αυτά του Μάρκου, του Εγκομίτη και του Ζαβαντία που έχουν βέβαια προβλήματα βαθμού και λείπουν εδώ και αρκετό καιρό. Αρκετές φορές, μην παραξενεύεστε. Νωρίτερα έριξε πολύ δυνατή βροχή. Αυτή τη στιγμή ένα πολύ αδιόρατο σχεδόν όλοι οι παίχτες των δύο ομάδων στριμωγμένοι εκεί στα καρέ του Ατματζίδη με το δεξίο Μπασινά. Συμπάρα πέρασε προσωρινά σούτα τον Μικάλσεν. Την πάρα λίγο πάνω από τα δοκάρια του Ατματζή. Γκούμας. Χένριξεν. Πάντα ο Ζουτάουτας προσπαθεί να στρώσει για το σούτ του Μπασινά. Το στρώνει πράγματι την μπάλα, κάνει το σούτ του Μπασινάς. Η μπάλα είναι κόρνερ. Αρκετοί παίχτες προωθημένοι να δούμε ποια θα είναι η επιλογή του Άγγελου Μπασινά. Κατευθείαν out. Χρονικά διαστήματα. Παρατηρήσεις γίνονται συνήθως στο Χάγκαν. Στο παιχνίδι ο Σαλπικίδης βρίσκεται σε καλή θέση μέσα στην περιοχή. Κάνει και το γύρισμα, η μπάλα παραλίγο από το πόδι του Γιάννη. Ήταν κάτοχος πάντως της μπάλας ο Παπαδόπουλος. Μόρις ο Παπαδόπουλος, έξυπνη προσποίηση αφήνει για τον Κωνσταντίνου. Η μπάλα περνάει από όλους. Να δούμε τι θα γίνει. Εδώ υπάρχει γκολ βέβαια στην συνέχεια της φάσης. Και ενώ διαμαρτύρονται οι παίχτες του ΠΑΟΚ από τον Παπαδόπουλο, μια φάση διαρκείας στο 20 λεπτό, το 1-0 για τον Παναθηναϊκό. Το replay θα είναι ασφαλώς πιο διαφωτιστικό. Εδώ ο Δημήτρης Παπαδόπουλος πετυχαίνει το 8ο φετινό του γκολ, πνίγεται στις αγκαλιές των συμπαιχτών του. Εδώ βλέπετε ο Ουντέζε με τον Ατματζίδη μπερδεύονται. Εδώ προφανώς ζητούν επιθετικό φάουλ του Κωνσταντίνου οι παίχτες του ΠΑΟΚ. Στη συνέχεια βέβαια υπάρχει πέναλτι στον Κωνσταντίνου που δεν δίνεται σωστά όπως αποδεικνύεται. Εδώ προφανώς ζητούν επιθετικό φάουλ του Κωνσταντίνου στον Ουντέζε οι παίχτες του ΠΑΟΚ. Χένριξεν φαίνεται να έχει χτυπήσει το κεφάλι σε κάποια προηγούμενη διεκδίκηση. Εδώ ένα πλάνο από την κερκίδα του. Ο Μίχ που ψάχνει τον Κωνσταντινίδη. Ο Κωνσταντινίδης δεν έχει ακόμα αγγίξει την μπάλα. Κόψιμο καθαρό. Με φάλτσο κεφαλιά από τον Χασιώτη που έχει προωθηθεί. Η αντεπίθεση για τον Παναθηναϊκό από την παλιά του Κωνσταντινίδη στον Παπαδόπουλο. Μπροστά του είναι ο Ουντέζε. Πάντα ο Παπαδόπουλος την μπάλα στα πόδια. Να δούμε ποια θα είναι η επιλογή του. Βγάζει τώρα για τον Μικάλσεν που έχει καλό σουτ. Θα το δοκιμάσει. Παλά λίγο out. Καλό σουτ από τον Δανό. Δεύτερο. Ακοστό δεύτερο λεπτό. Η μπάλα λίγο μαρκαρισμένη. Τώρα πλησιάζει λίγο ο Μίνκ. Με δύναμη το πλάγιο για το κεφάλι του Κωνσταντίνου. Ο Παπαδόπουλος κατεβάζει την μπάλα. Δεν είναι καλή μεταβίβασή του για τον Μικάλσεν που θα κάνει πατός στο σουτ. Η μπάλα κοντράρει και καταλήγει στα δίχτυα του ΠΑΟΚ. Το 2-0 για τον Παναθηναϊκό στο 36ο λεπτό από τον Γιάν Μικάλσεν. Τον βοήθησε λίγο και η τύχη. Είναι πολύ εκδηλωτικός ο Δανός. Πανηγυρίζει ξαπλώνοντας το κορμί του μπροστά στη θύρα 13 που τον ανταμείβει με το χειροκρότημα και τις φωτοβολίδες. Δείχνει και την φανέλα του, τη φυλάει ο Δανός που εδώ δοκιμάζει το σουτ. Η μπάλα βρίσκει σε κάποιο πόδι του Ουντέζε και ξεγελά τον Ηλία Ατματζίδη. Ίσως αυτό το replay να είναι πιο διαφορετικό. Ναι, στο πόδι του Ουντέζε βρίσκει η μπάλα, αλλάζει η πορεία και ξεγελά τον Ηλία. Μεγάλη ατυχία για τον Παναθηναϊκό να έχει τραυματιστεί ο Παπαδόπουλος. Αμέσως σηκώνεται ο Γκόραν Βλάουβιτς όπως με και ο Κωνσταντινίδης του Χάγκαν. Η μπάλα καταλήγει στα πόδια του Νικοπολίδη. Εδώ βλέπετε και κάποιες όχι και τόσο ευγενικές στιγμές μεταξύ των δύο παιχτών. Ο Πουτσούλη με τον Κωνσταντινίδη. Μάλλον να εκτελεί τώρα αυτό το φάουλ που κέρδισε ο Μικάελσεν. Ο Κωνσταντίνου πηδά με τον Βόκολο για την κεφαλιά. Ο Γκούμας γκολ. Ο Γκόραν Βλάουβιτς, συγγνώμη, με συγχωρείτε. Ο Γιάννης Γκούμας γκολ. Είναι αυτό που λέγαμε. Ο Γιάννης Γκούμας γίνεται έτσι. Ήταν ο πρώτος σκόρερ του Παναθηναϊκού στα μάτς με τον ΠΑΟΚ από τους παίκτες που αγωνίζονται σήμερα. Πετυχαίνει το τρίτο του γκολ κατά του δικεφάλου.
Το 45 λεπτό ο Παναθηναϊκός κάνει το 3-0. Εδώ ο Κωνσταντίνου πήρε την κεφαλιά, πολύ παλικαρίσια από τον Βόκολο. Και εδώ ο Γιάννης Γκούμας, που είναι γνωστό ότι στο ψηλό παιχνίδι είναι πολύ ικανός. Εδώ και πάλι η κεφαλιά πάσα από τον Κωνσταντίνου. Με πολύ δύναμη ο Γιάννης Γκούμας και πάρα πολύ ψηλά. Έξυπνη κεφαλιά στην δεξιά γωνία του Ηλία Ατματζίδη, που παρακολουθεί απλώ. Ο Διονύσης Χασιώτη που προωθείται σε όλες τις στιμένες μπάλες του ΠΑΟΚ. Βόκολος παίρνει κεφαλιά. Απομακρύνεται η μπάλα με κάποια υπερένταση από τα καρέ του Παναθηναϊκού. Ο Φουτσίνη βγάζει τη σέντρα, ο Χασιώτης πιάνει την κεφαλιά, η μπάλα πιάνει. Ο Κουτσόπουλος είναι αυτός, τον είχε σηκώσει και στο πρώτο μήχρονο, Άγγελος Αστοφιάδης. Θα περάσει τελικά στο δεύτερο μήχρονο στον αγωνιστικό χώρο, θα πάρει τη θέση του Φουτσίνη. Μάλιστα, μία αλλαγή. Ο Μπασινάς παίρνει φορά, εκτελεί, είναι καλοτραβηγμένο, αλλά η μπάλα πλάγιο τώρα για τον Παναθηναϊκό, με πολύ δύναμη. Ο Κωνσταντινίδης κατεβάζει την μπάλα, κάνει και το γύρισμα στην περιοχή, δεν φτάνει στον Βλάοβιτς, μάλλον πριν φτάσει η μπάλα στον Βλάοβιτς, ο Ουντέζε απομακρύνει, ζουτάουτας για τον Κωνσταντίνου. Ο Κωνσταντίνου που προσπάθησε να περάσει για τον Κωνσταντινίδη, ζητούν και Αναστασιάδη, όπως με ενημερώνει ο Γιώργος Αγγυρόγλου, κυρίως τον ψυχολογικό που προηγείται με 3-0 από το πρώτο ημίχρονο. Ο Βόκολος. Στην παλιά για τον Κωνσταντίνου είναι καλή, ο Ατματζίδης καθυστέρησε, πλασάρει ο Κωνσταντίνου, αλλά ο Ατματζίδης σώζει τον ΠΑΟΚ. Αλλά και ο Καπαγιαννίνης πρότυπα με την μπάλα για τον Βαγγελή. Ο Βαγγελής για τον Γιασεμή, πολύ ωραία η παλιά του για τον Σαλπικίδη. Για να δούμε, ο Νικοπολίδης σώζει νέο σούτα από τον Γιασεμή και πάλι από μακρύ. Ο Βλάοβιτς πέφτει μέσα στον αγωνιστικό χώρο σωστά. Το κεφάλι, το πλασία του Σαλπικίδη αντιδρά σωστά. Παλιά του Μπασινά για τον Κωνσταντινίδη. Καλή η σέντρα από τον Κωνσταντινίδη. Για να δούμε αν ο Βλάοβιτς θα προλάβει. Είναι έτοιμα. Τώρα δίνει το OK ο κύριος Συμπριάκος. Ο Μπασινάς είναι τελικά ο εκτελεστής. Πάνω από τα δοκάρια. Λοιπόν, έτοιμος να μπει στο παιχνίδι για τον ΠΑΟΚ. Τώρα βρίσκεται στην αντεπίθεση. Τώρα η αλλαγή. Ο Βλάοβιτς. Ωραία ενέργεια. Σουτ με τα αριστερό. Η μπάλα στο δοκάρι. Μάλιστα, ωραία έμπνευση. Ασφαλώς δεν περίμενα να σουτάρει με τα αριστερό. Νόμιζα ότι θα κάνει κι άλλη μια κίνηση για να τη φέρει στο δεξί. Δοκίμασε πάντως με το εδώ, βέβαια. Με τα δύο πόδια ψηλά από πίσω. Ένα σκληρό φάουλ στη δεξιά. Ο Μπασινάς για τον Κούμα που ευνηδιάστηκε. Και τώρα ο κύριος Βριάκος. Στηρίζει τη λήξη του αγώνα. Του βρίσκει τον Παναθηναϊκό. Πάντας τους